Αυτός είναι ο ένας πόλεμος, ο οικονομικός πόλεμος. Που θα υποτάξουν τους απλά, τους κάνουν τους ανθρώπους δηλαδή να μην ξέρουν τι να κάνουν για να επιβιώσουν. Ο δεύτερος πόλεμος ποιος είναι? Είναι ο πνευματικός πόλεμος. Ο πνευματικός πόλεμος. Τι, ποιος είναι ο πνευματικός πόλεμος? Θα μας κάνουν σε λίγο να μην πιστεύουμε στον Χριστό. Θα το δείτε αυτό. Οι μικρότεροι θα τα δουν αυτά. Θα απαγορεύεται να φοράς τα πόλεμος. Θα απαγορεύεται να φοράς τα πόλεμος. Οι εκκλησίες θα αλλάξουν μορφή. Οι παπάδες θα κάνουν διαφορετικά λειτουργίες. Από την κοινή διαθήκη θα αφαιρεθούν τμήματα ολόκληρα που θα ενοχλούν τους μεγάλους. Θα τα δείτε αυτά. Και τότε θα είναι έτοιμη να γίνει η περίφημη πανθρησκεία. Θα μαζέψει ο διάολος όλους τους ηγέτες. Θα τους μαζέψει σε μια πανθρησκεία και θα είναι, ξέρετε ποιος θα είναι ηγέτης? Ένας εκκλησιαστικός θα είναι. Έχει αποκαλυφθεί ποιος θα είναι. Δεν επιτρέπεται από τον Θεό να αποκαλυφθεί μονάχα το πρόσωπο του, το όνομά του. Θα είναι αυτός εκκλησιαστικός και θέλει ο ψευδοπροφήτης που θα ενισχύσει τον Αντίχριστο. Αυτοί οι δύο θα συνεργάζονται. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι αρχηγός εκκλησίας και ο Αντίχριστος θα είναι αρχηγός της πολιτείας. Και αυτοί οι δύο θα κάνουν τέτοια δουλειά. Δεν είστε που ψευδοπροφήτης. Προετοιμάζουν όλα αυτά. Και τότε βέβαια ο Χριστός τι θα κάνει? Θα ενώσει από όλες τις πυλές του κόσμου, από όλα τα έθνη και τα κράτη που θα αγαπούνε τον ένα και αληθινό Θεό, τον αληθινό Χριστό, θα τους ενώσει σε μια δύναμη τέτοια φοβερή που ο Σατανάς θα τρομάξει από την αγάπη και από τον έρωτα που θα έχουν στην καρδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική χριστιανή αλήθεια. Γι' αυτό και τώρα ζήσετε αυτό που ζείτε. Έχετε την ενδυσίαση να μεταλαβαίνετε, να ακούτε τον λόγο του, να κάνετε το σταυρό σας, να αγαπάτε τον Θεό και να διδάσκετε τα παιδιά σας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό μην νομίζετε ότι αρκούν να γίνουν όλα αυτά. Θα γίνουν όλα πάρα πολύ σύντομα. Το χρόνο του Θεός τον ξέρει. Αλλά από ό,τι λένε όλοι πλέον και οι πατέρες, θα τα ζήσουν τα μικρά παιδιά. Θα δουν και τον Αντίχριστο.